να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, να μην έχουμε τα περσινά προβλήματα, δηλαδή να σταματήσει το πρωτάθλημα, να ξαναξεκινήσει και να έχουμε το άγχος και την αγωνία για το τι μέλη γενέστε. Αυτό ευτυχώς φέτο σε σχέση με πέρυσι έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα που είναι το εμβόλιο που μπορεί να προστατεύσει τον κόσμο από τον ιό, παίρνοντας βέβαια πάντα υπόψη μας ότι πρέπει να λαμβάνουμε και όλα τα μέτρα προστασίας εισερχόμενοι στους αθλητικούς χώρους. Τώρα, όσον αφορά τη δική μας προσπάθεια, είναι μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται. Είμαστε για τέταρτη χρονιά συνεχώς στην ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι πρώτη φορά που ο Γιούχτας πετυχαίνει αυτό το στόχο. Ουσιαστικά έχουμε καθιερωθεί μαζί με τις άλλες μεγάλες ομάδες του Ηρακλείου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια, όπως βλέπετε και εσείς, με τη βοήθεια του Δήμου της Περιφέρειας, δημιουργήσει πολύ σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν φιλοξενούν μόνο αθλητές από την περιοχή των Αρχανών, αλλά και από την ενδοχώρα του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Και αυτός ήταν ένας στόχος που είχαμε βάλει από την αρχή που ασχοληθήκαμε με τη διοίκηση του Σωματείου. Θα θέλαμε, στόχο μας θα είναι, ξεκινάμε την Κυριακή, να συνεχίσουμε την πορεία μας στο κύπελο, αλλά και να καθιερωθούμε και να συνεχίσουμε να μπορέσουμε και φέτο να είμαστε στις πρώτες θέσεις του ομίλου μας στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι δηλαδή η στόχη της ομάδος. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σπουδαία προσπάθεια στις Αρχάνες. Έχει δημιουργηθεί και ο Γιούχτας 2010, που κάθε χρόνο έχουμε άνοδο σε μεγαλύτερη κατηγορία. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ο Γιούχτας 2010 και ο Γιούχτας του 1957, όπως τα λέμε, για τα ξεχωρίζουμε. Είναι στην ουσία δύο σωματεία από το ίδιο χωριό, συνεργαζόμαστε, έχουμε το ίδιο γήπεδο, κοινές εγκαταστάσεις και προσπαθούμε να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, τα παιδιά κοντά στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και βέβαια στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας εδώ στο γήπεδό μας, για το θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και για μας. Το περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία. Δεν είμαστε εμείς όπως όλες οι ομάδες 100% έτοιμοι για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, όμως καλούμαστε την Κυριακή να δώσουμε ένα αγώνα και πιστεύω να είμαστε έτοιμοι στο γήπεδο στο δικό μας. Τα συμπεράσματα από την μέχρι τώρα προετοιμασία και αν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, αν περιμένουμε κάτι μεταγραφικά. Τα παιδιά καταβάλλουν μια τεράστια προσπάθεια περίπου ένα μήνα και κάποιες μέρες. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι σαν προπονητικό team. Έχουμε κλείσει το ρόστερ, δεν περιμένουμε κάτι άλλο και είμαστε μια χαρά. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Είναι το πρώτο επίσημο της χρονιάς μετά από τα φιλικά που έχουμε κάνει. Η ομάδα έχει δουλέψει αρκετά. Έχουμε ένα μήνα που έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία. Προσπαθούμε κάθε μέρα. Είμαστε σε μια καλή φάση. Εντάξει, και θα συνεχίσουμε. Για το πρωτάθλημα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ωστόσο, για το κύπελλο είμαστε έτοιμοι. Προφανώς και θέλουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ιστορική κιόλας διοργάνωση αυτό, το κύπελλο Ελλάδας για τις ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής, όπως είναι και ο Γιούχτας. Πλέον ο Γιούχτας έχει πατήσει στη ΓΑΜΑ Εθνική και διατηρείται χρόνια. Τον έχει πετύχει δηλαδή το στόχο και γράφει σιγά σιγά την ιστορία της σαν ομάδα. Έχει φύγει από τα τοπικά και κρατιέται στη ΓΑΜΑ Εθνική, κάνοντας καλές πορείες τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα, φέτος έχουμε αρκετά καλή ομάδα. Οι προσθήκες που έχουν γίνει είναι πολύ καλές. Η ομάδα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε βρεθεί σε κριτικό όμιλο είτε στην Αθήνα, από αυτό δεν το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα χρειαστεί δουλειά, θα χρειαστεί να δέσει η ομάδα και αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι ο Γιούχτας θα πάει ψηλά φέτος.